έχεις πλύνει το πιάτο. Νίκο, γνωρίζεις ότι όλη αυτή τη βδομάδα δούλευα ως αργά για να τελειώσω το project. Μόλις χθες κατόρθωσα να το τελειώσω και ήμουν τόσο κουρασμένη που τα άφησα όλα για να ξεκουραστώ. Θα πλύνω τώρα. Έχεις ετοιμάσει κάτι να φάμε? Όχι, αλλά όταν γυρίσω από το γραφείο θα ετοιμάσω κάτι. Τελικά δεν είσαι καλή για τίποτα. Κοίτα πώς έχεις γίνει. Δεν προσέχεις τον εαυτό σου. Πού είναι η γυναίκα που παντρεύτηκα? Θα έπρεπε να έχω παντρευτεί μια άλλη. Ναι. Τι έπαθες, τι έγινε? Έρχομαι. Εμείς θα πούμε αργότερα. Γιατί θα σου πω. Ο άντρας μου την προηγούμενη εβδομάδα μου έβαλε τις φωνές γιατί δεν καθάρισα τα πιάτα. Έπειτα από κάποιες μέρες, πάλι επειδή ήμουν πολύ κουρασμένη, δεν μπόρεσα να του μαγειρέψω και μου φώναξε ότι δεν είμαι καλή για τίποτα. Και σήμερα το πρωί μου είπε ότι έχω μιλήσει στον εαυτό μου και ότι δεν είμαι πια όπως με γνώρισε. Αλλά το χειρότερο από όλα που μου είπε είναι ότι θα έπρεπε να έχει παντρευτεί κάποια άλλη. Αυτό ήταν. Δεν άντεξα πια. Πήρα τα πράγματά μου και έφυγα. Λυπάμαι. Δεν έπρεπε να σου συμπεριφερθεί έτσι. Θα έπρεπε να χαίρεται για ό,τι έχει. Νίκο, τι συμβαίνει, τι έγινε? Μόλις συνειδητοποίησα ότι έχω κάνει κι εγώ λάθος. Θα πρέπει να επανορθώσω, πρέπει να φύγω. Τότε, Νικόλα, μου να το κάνεις. Τι κάνεις, πού πας? Φεύγω. Δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι άλλο. Σε παρακαλώ, μη φεύγεις. Είσαι η καλύτερη απόφαση που πήρα στη ζωή μου. Σε παρακαλώ, μη φεύγεις. Ας ξεκινήσουμε να πλένουμε τα πιάτα και το ξανασκεφτόμαστε.